Καλησπέρα, Βασίλη από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από το Βόλο. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, μια χαρά είναι εσείς. Καλά είμαστε και εμείς. Τελείωσε η προετοιμασία σήμερα, επιστρέψατε? Τελείωσε, μόλις επιστρέψαμε και πηγαίνουμε στο σπίτι μας. Πώς ήτανε, στο Καρπενήσι? Καρπενήσι, ναι. Ναι, Καρπενήσι. Μια χαρά ήταν. Μετά από τόσο καιρό απουσία ήταν πολύ καλά. Το ευχαριστηθήκαμε, θα έλεγα. Εσείς σαν Ολυμπιακός Βόλου ξέρετε που θα αγωνιστείτε ή σαν τις ομάδες που ακόμα δεν ξέρετε? Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε τέτοιο από τώρα. Ναι, 26 Αυγούστου, κάτσε. Ναι, μέσα από Σεπτέμβρη. Το έχουμε ακόμα. Εντάξει, φοβερά πράγματα, εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να το περιγράψει ένας, αλλά πόσο μάλλον έχει ποδοσφαιριστής και να μην ξέρεις πού θα αγωνιστείς, εντάξει. Ναι, πόσο πάνω κάτω βγήκε έτσι μια απόφαση, κάπου δεν ξέρω τώρα γιατί δεν το τελειώνουν. Δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρουμε κανένας, ναι. Και περιμένουμε να δούμε τώρα το αποτέλεσμα, ποιο θα είναι. Είπα τώρα για Σεπτέμβριο, νομίζω. Εντάξει, όπως το είπες, νωρίς είναι ακόμα, Αύγουστο. Εντάξει, θα δούμε. Εντάξει, Αύγουστο τώρα σήμερα. Εδώ ξεκινάει 12 του Σεπτέμβρη η Super League, ακόμα δεν ξέρουμε την πρώτη αγωνιστική. Γύρω στις 10 θα τη μάθουμε, φαντάζομαι. Ακριβώς, Βασίλη, ακριβώς. Η σημερινή ημερομηνία σου έρχεται κάθε χρόνο στο μυαλό? Γιατί ήταν ένα μάτς τεράστιο. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ με το που είδα ότι κληρώθηκε με Μπεσίκτας, έκανα ανάρτηση κατευθείαν από εκείνο τον αγώνα. Να σου πω την αλήθεια, στο Instagram. Οπότε νομίζω ότι ναι, έχει μείνει. Όλα τα χρόνια αυτή η πρόκριση. Το παρακολούθησε το χθεσινό μάτς? Ναι. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, το είδα. Πιστεύεις ότι ήταν τόσο καλός ο ΠΑΟΚ ή τόσο κακή η Μπεσίκτας ή συνδυασμός των δύο? Πώς το είδες? Όπως μίλησα και χθες το πρωί πριν τον αγώνα, είχα πει ότι αν θα έμπαινε σοβαρός ο ΠΑΟΚ μέσα στο αγωνιστικό χώρο, νομίζω θα το καθάριζε από το πρώτο ημίχρονο. Και έτσι έγινε. Ναι. Νομίζω ότι του βγήκανε όλα, του βγήκανε, φάνηκε πιο φρέσκος από την αλήθεια. Φάνηκε πιο φρέσκος και νομίζω ότι του βγήκαν και οι φάσεις όλα, σκόραρε και μετά εντάξει έπηκε η ψυχολογία και δέθανε όλα μαζί. Και μάλλον ήταν και πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ ότι η Μπεσίκτας χωρίς φιλικό με πολλούς νέους παίκτες, ειδικά ναι, της συνάμυνα. Αυτό ήταν στα πολλά συν που είχε, γιατί ήταν ουσιαστικά το πρώτο μάτς. Ναι. Δεν είχε κανένα ρυθμό, δεν είχαν παιχνίδια τα φιλικά στα πόδια τους παίκτες. Τώρα δεν ξέρω και τι προετοιμασία μπορεί να έγινε ώστε να ετοιμαστούν για ένα παιχνίδι επίσημο προκριματικό, οπότε νομίζω ότι είχε πολλά σύνοπα που θες. Βασίλη, πώς μπορεί να αισθάνεται σήμερα ο Τζόλης που στα 19 του σε ντεμπούτο στην Ευρώπη πετυχαίνει 2 γκολ και δίνει 1 ασίστ στο Champions League? Δεν θα το έλεγα τώρα στον αέρα, δεν γίνεται όπως ήθελα να το πω. Αλλά... είναι εντυπωσιακό, ντεμπούτο Ευρώπη σε Champions League να βάζεις 2 γκολ και να δίνεις 1 ασίστ και να φτάνεις κοντά και στο hat-trick. Ναι, όχι, δεν το συζητάμε, ναι, είναι ασύλληπτο. Νομίζω ότι άμα θα τον έλεγες πριν τον αγώνα τη σκέφτηκε αυτό το παιχνίδι, δεν είναι περίπτωση να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Με τίποτα. Και βάζει και το πρώτο γκολ είναι και γκολάρα. Ναι. Είναι δείγμα ότι στα 19 σου τελειώνει τη φάση έτσι, είναι δείγμα ότι έχει την πάστα επιθετικό, έτσι δεν είναι? Ναι, όχι, είναι. Και ψύχρεμο και αποτελεσματικό και στη γωνία, δηλαδή δεν είναι απλό όσο φαίνεται. Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι σημαδεύει, φαίνεται ότι το πάει εκεί από το κοντρόλ που κάνει. Δηλαδή το κοντρόλ που παίρνει είναι κατευθείαν για να πλασάρει και απέναντι. Σε εντυπωσίασε κάποιου άλλου παίκτε του ΠΑΟΚ εχθές? Νομίζω χθες ήταν όλο το σύνολο. Δεν είναι άσχετα τώρα μα τα γκολ και οι ενέργειες. Νομίζω ότι από τους επιθετικούς μιας ομάδας αυτά θέλεις. Να σου βγάζει τις ενέργειες, να σου βγάζει φάσεις, να σκοράρουν. Οπότε ήταν συνολικά η ομάδα έβγαλε αυτό που έπρεπε να βγάλει. Ήταν ένα σύνολο το οποίο μπήκε μέσα να κερδίσει. Θεωρείς ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, να πει στους ομίλους φέτος? Σε ένα μυστήριο καλοκαίρι για όλους τους αθλητές. Αυτό θα ήταν το σπουδαιότερο που θα μπορούσε να κάνει. Δεν ξέρω αν λόγω συνθηκών το έρθει λίγο έτσι πιο ευνοϊκά. Τώρα εντάξει, νομίζω δεν θα έχει εύκολα μάτι, νομίζ. Κάπως ή θα είναι εύκολα, δεν είδα. Ο επόμενος γύρος είναι... νοκάουτ παιχνίδι ή Μπενφίκα ή Δυναμό Κιέβου ή Γάνδη. Κάτι είδαν. Νομίζω η Μπενφίκα είναι καλό να αποφύγει ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Ναι, σίγουρα λόγω μεγάλης ομάδας θα ήταν καλό να το αποφύγει. Τώρα στα άλλα, πόσο είναι και ένα παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι γίνονται όλα.
Βασίλη, πώς βιώνεις σαν ποδοσφαιριστής όλο αυτό που γίνεται και χωρίς κόσμο τα γήπεδα, το να παρακολουθείς Champions League, Europa League και το χθεσινό χωρίς κόσμο. Πολύ μήνες απραξίες για σας. Έχω πει ότι εκτός από τις ποδοσφαιριστές Super League φετινή χρονιά που ξαναγυρίσανε, ξαναπαίξανε, σταματήσαν λίγο και ξαναμπήκανε, εμείς είχαμε τεράστια αποστολή. Από το Μάρτιο έχει να παίξετε παιχνίδι. Πατήσαν σχεδόν 6 μήνες σχεδόν. Δηλαδή ήταν, η αποχή ήταν τρομακτική. Δηλαδή άμα κάποιος καθίσει και δεν κάνει τίποτα, είναι φθηνά το ποδόσφαιρο πάλι. Κάπως έτσι. Ναι. Δηλαδή άμα δεν συντηρηθείς λίγο με προπονήσεις, έχεις κάποιο πρόγραμμα γυμναστικής. Δεν, ήταν 6 μήνες τώρα, δεν είναι απίστευτο. Εδώ προσπαθούν να μειώσουν τις διακοπές από το τέλος σεζόν μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία. Εμείς πήγαμε στο εξάμηνο. Ήταν δύσκολο. Οι κατηγορίες οι δικές μας, Super League 2 και Football League που ήταν πέρυσι, είχαμε τεράστια αποστολή, τεράστια. Το βλέπουμε τώρα, το βλέπουμε τώρα. Ναι, τώρα το βλέπουμε γιατί μπαίνουμε πάλι, μπήκαμε σε μια διαδικασία προπονήσεων πρωί-απόγευμα. Σίγουρα δεν έχει τόσο πίεση όσο θα ήθελα, γιατί είναι λογικό για να μπει σε μια σειρά, θέλει σειρά-σειρά, ειδικά τώρα. Και ναι, έχει λίγο, ξέρεις, το σώμα είναι λίγο, ναι, αντιδρά περίεργα. Δεν είναι όπως ήταν κάποτε, έλεγες, ώρα σε 10 μέρες είμαι έτοιμος, χρειάζεται να έρθει το φιλικό να παίξουμε και να πούμε ναι. Μια σειρά. Είναι λίγο διαφορετικό φέτος. Επειδή κακώς οι κατηγορίες πέρα από τη Super League τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μακριά από τα φώτα, ο Ολυμπιακός Βόλος σε τι φάση είναι, Βασίλη? Οργάνωση στόχων, περιβάλλον, συνθήκες εργασίας για σας? Φέτος έγινε, επειδή η διοίκηση ήταν πέρυσι, η διοίκηση που είναι φέτος άρχισε αρκετά να πάρει την ομάδα και να ασχοληθεί λίγο με τα περιφερειακά γήπεδα και τέτοια. Φέτος που ήταν από την αρχή, έχω φτιάξει το αθλητικό κέντρο που ήμασταν πέρυσι στον Άγιο Γιώργη. Ήταν πιο έτοιμοι σε πράγματα, σε ρούχα, σε πράγματα για το γήπεδο, για προπονήσεις και όλα αυτά. Mm-hmm. Φέτος είναι πολύ πιο καλά τα πράγματα. Δηλαδή πέρυσι υπήρχαν θέματα, αλλά φέτος έχουμε μπει σε μια σειρά. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε καλά. Ο στόχος σας φέτος, όταν με το καλό ξεκινήσει το πρωτάθλημα και μάθουμε τι γίνεται? Ο στόχος είναι λίγο περίεργος, γιατί δεν ξέρουμε τώρα. Άμα θα είναι Super League 2, είναι διαφορετικό γιατί έχει άλλες ομάδες. Άμα είναι δύο όμιλοι, πάλι είναι διαφορετικό. Οπότε αυτή τη στιγμή κάνουμε προπόνηση, κοιτάμε να είμαστε καλά εμείς. Και όταν βγει με το καλό η απόφαση, να βάλουμε και ένα στόχο τη σεζόν. Βασίλη, από το μάτς στο Σουκρού Σαράτσογλου, τι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσεις ποτέ? Ένα σκηνικό, μια φάση, λοιπόν, μια εμπειρία. Υπάρχει που μου έχει μείνει το σκηνικό με τους παουκτήδες να πηγαίνουν τα κάκελα πάνω κάτω. Ήταν απίστευτη, εντάξει, η ατμόσφαιρα, γιατί εκτός ότι το παδικό, ρε παιδί μου, ήταν και λόγω χώρας, ας πούμε, το είχαν πάρει και εγωιστικά. Ναι, εντάξει. Και τη στιγμή του γκολ ήταν, εντάξει, μοναδικό. Ναι. Συστήματα, μοναδικό. Καταλαβαίνω ότι άλλη λέξη θέλει να πεις πάλι. Ναι, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να είπαμε. Ναι. Ήταν δηλαδή ένα γήπεδο να μην ακούσει τίποτα από εκεί που ξαφνικά που είχε ξέρει 65.000 κόσμο, να μην ουρλιάζανε κανένα, να μην ακούγεται τίποτα και να ακούς μόνο παγκλίδες. Τίποτα άλλο. Μόνο αυτό, τέλος. Δεν δες κάτι άλλο εκεί μέσα. Ήταν το παιχνίδι το σημαντικότερο της καριέρας σου? Από όλες τις απόψεις που συμμετείχες. Ναι, ήταν από τα πιο σπουδαία μάτια της καριέρας μου. Υπήρχε στην ομάδα, Βασίλη, πριν το επίτηρε Βαν Σάχος, υπήρχε προσμονία. Πώς ήταν το κλίμα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι? Γιατί τότε η Φενέρ, εντάξει, ήταν πολύ πιο τόπα από ό,τι ήταν χθες η Μπεσίκτας, για παράδειγμα. Είχε μεγάλο ονόματα τότε. Εντάξει, εγώ και ήμουν και μικρός τότε, είχα όχι αγωνία, πολύ άγχος, δεν το συζητάμε. Για μένα ήταν πρωτόγνωρο όλα αυτά και ήμουν σίγουρα με στο άγχος. Αλλά εντάξει, είχαμε και τους ποδοσφαιριστές με καριέρα, με ονόματα και όλα αυτά. Δεν νομίζω τώρα να βάλω τα αισθήματα ίδια, ας πούμε, μετά, ναι. Το Ιασί, ας πούμε, το Μουσουλίμο και δεν ξέρω
Κατάλαβε, δεν νομίζω ότι είχαμε. Δεν αισθανόμασταν τα ίδια, σίγουρα. Σωστό. Αλλά για μένα ήταν, εντάξει, ήταν εμπειρία ζωής. Από τον ΠΑΟΚ τι έχεις κρατήσει, Βασίλη, γενικότερα, από τη θητεία σου στον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα? Εντάξει, σίγουρα είναι οι αγώνες μέσα στην Τούμπα, από εκεί και μετά δεν ξαναγωνίστηκα έτσι τόσο σε γήπεδο με τόσο κόσμο, ώστε να σε υποστηρίζω, ώστε να γίνεται όλο αυτό που γίνεται, και νομίζω ότι μόνο άμα αγωνιστείς σε μια τέτοια ομάδα καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω τώρα, ας πούμε, ναι, να ναι. Καταλάβεις ότι, κατάλαβες ότι το αίσθημα αυτό. Υπάρχουν μέσα σου αρνητικά συναισθήματα από την άποψη ότι να τα έχεις με τον εαυτό σου, θα μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο βάσει συγκυρίας, βάσει κάποιων αποφάσεών σου, τώρα με οτιδήποτε. Όπως περάσανε τα χρόνια, ναι, γι' αυτό σίγουρα αλλάζουμε, δεν το συζητάμε. Νομίζω θα το έχουν πει άπειροι ποδοσφαιριστές με το μυαλό αυτή τη στιγμή, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν το συζητάμε αυτό. Σίγουρα, άμα υπήρχε διαφορετική διαχείριση και από πλευρά μου και από πλευρά της ομάδας, να ήταν ίσως και διαφορετική εξέλιξη δικιά μου. Και μιλάμε και για ένα άθλημα που η συγκυρία παίζει ρόλο, εντάξει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Βάζει ένα γκολ και κερδίζει ένα χρόνο συμβόλαιο, για παράδειγμα. Ναι, 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 ναι. Ή οτιδήποτε. Είναι μέσα μια και η τύχη, πώς θα κάνουμε. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Άρα καταλαβαίνω ότι έχοντας περάσει και τα χρόνια και έχοντας μεγαλώσει και εσύ όπως όλοι μας, κρατάς μόνο τα θετικά κομμάτια. Δηλαδή είναι θετικό το πρόσημο, ναι, ναι, όταν ναι, σκέφτεσαι ναι, τον ΠΑΟΚ. Ναι, μόνο τα θετικά. Ναι, ναι, μόνο θετικά και γι' αυτό και την υποστηρίζω κανονικά. Έχει σχέση με κάποιον από τους εκείνους τους συμπαίκτες σου ή με κάποιους τώρα παίκτες του ΠΑΟΚ? Το να μιλάτε συχνά, ας πούμε, ή να βρίσκεστε. Ναι, βρίσκομαι τώρα με το Μπέλκα, βρίσκομαι με το Γιαννούλη, βρίσκομαι με αυτούς πιο πολύ έχω έτσι πιο άμεση επαφή, ας πούμε. Τώρα με τους πιο μεγάλους, ας πούμε, από τότε που ήμασταν, μόνο σε κάποιο τηλέφωνο. Να βρεθώ με κάποιον έχω έτσι χρόνια να βρεθώ. Αλλά σε τηλέφωνα ή μέσω Instagram παίζω και τέτοια, έχουμε κάποιες επαφές. Ναι. Τι πιστεύεις πρέπει να γίνει με τον Βιερίνια, που ήταν συμπαίκτης στο εκείνο το μάτς, στο Σουκούσα Ράτζογλου? Είχα ξανατοποθετηθεί γι' αυτό. Πρέπει να βρεθεί μια χημεία, νομίζω. Να βρεθεί μια λύση και να μην. Δεν γίνεται να μην διαλύσει τώρα, εντάξει. Ειδικά ο Βιερίνια. Δεν γίνεται να μην βρουν μια λύση. Υπάρχει άποψη από πολλούς ότι έχει τελειώσει ποδοσφαιρικά ο Αντρέ. Τη ημερίζεσαι ή έχεις αντίθετη άποψη? Όχι, όχι, είμαι αντίθετος τελείως. Στην Ελλάδα ειδικά, όχι, δεν υπάρχει έτσι. Στην ηλικία που είναι, όχι. Μπορεί λες να πέσει ακόμα δύο χρόνια εύκολα και να προσφέρει μια καλύτερη διαχείριση, όχι 40-45 μάτς, 25 τους πόδους. Εννοείται. Νομίζω ότι και η θέση του μπακ δεν νομίζω ότι είναι και... δεν έχει τρελές απαιτήσεις. Ναι. Δεν έχει τρελές απαιτήσεις. Δεν μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά και το πρωτάθλημα σίγουρα. Είναι και το τέμπο πιο χαμηλό, εντάξει τώρα. Ναι, είναι διαφορετικός ο ρυθμός, εννοείται αυτό, ναι. Ωραία. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω. Και εγώ σε να είσαι γερός. Να πετύχετε τους στόχους με τον Ολυμπιακό Βόλο. Να μάθετε γρήγορα πού θα παίξετε, με ποιο θα παίξετε. Ένα όμιλο, δύο, τρει, πέντε. Εντάξει. Κάποια στιγμή. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, να ξέρεις. Ναι, εννοείται, το πιστεύω. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.